Οι καμπάνες στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στη Θεσσαλονίκη χτυπούν χαρμόσυνα, πανηγυρικά. Μέρα μεγάλη και άγια η σημερινή για την Ορθοδοξία. Σήμερα τα φώτα και οι φωτισμοί και χαρές μεγάλες και αγιασμοί, όπως λένε τα κάλατα των Θεοφανίων, τιμώντας τη βάπτιση του Κυρίου μας στον Ιορδάνη ποταμό. Ο ιερέας ρίχνει το σταυρό αγιάζοντας τα νερά του θερμαϊκού κόλπου, τη στιγμή που οι κόρνες από παραπλέοντα σκάφη δίνουν το σύνθημα στους κολυμβητές να βουτήξουν για να πιάσουν τον τίμιο σταυρό και να πάρουν ευλογία. Ένας 19χρονος δευτεροετής φοιτητής του οικονομικού, ο Θεσσαλονικιός Σωτήρης Ευαγγέλου, που μάλιστα συμμετέχει για πρώτη φορά, καταφέρνει να φτάσει πρώτος στον σταυρό. Οι υπόλοιποι κολυμβητές τον συγχαίρουν και σπέβδουν και εκείνοι να ασπαστούν τον σταυρό. Περίεργα είναι. Αρχικά έπεσα πριν πει ο γιατρός, ο γιατρός λέω, ο παπάς, το Ιορδάνη, έχω παγώσει παιδιά, συγγνώμη. Ναι, πάρε μια ράση. Καλή χρονιά σε όλους, τίποτα άλλο, με υγεία. Χρόνια πολλά. Έχεις ξαναπέσει, είναι πρώτη φορά. Όχι, πρώτη φορά. Οι γονείς του 19χρονου φοιτητή Γιάννης Ευαγγέλου και Ειρήνη Ερβανίτη δεν κρύβουν τη χαρά τους για το γεγονός ότι ο γιος τους κατόρθωσε να πιάσει το σταυρό και τονίζουν πως και ο μεγαλύτερος γιος τους, ο 28χρονος Βαγγέλης, συμμετείχε και εκείνος στον εορτασμό των Θεοφανίων, κολυμπώντας στα νερά του θερμαϊκού. Φέτος ήταν η πρώτη φορά που βούτυξε ο μικρός και ήταν, δεν ξέρω, πιο αποφασιστικός. Νιώθουμε μεγάλη υπερηφάνεια και ευλογία μέσα στο σπίτι, σαν να μπήκε. Πολύ ευτυχισμένη Ελληνίδα μάνα που και οι δύο μου γη κάθε χρόνο θέλουν να πιάσουν το σταυρό. Φέτος ήταν τυχερός ο μικρός. Του χρόνου εύχομαι και ο μεγάλος να έρθει η σειρά του. Μια καλή και ευλογημένη χρονιά για όλο τον κόσμο. Και να φύγει αυτή η λέλαπα του κορονοϊού, να γλιτώσουμε για να μπορούμε να είμαστε και πιο κοντά σαν άνθρωποι. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός των δύο αδελφών βούτυξαν αρκετοί κολυμβητές κάθε ηλικίας, εκ των οποίων και ο 52χρονος Βαμβακόπουλος Τέλιος, μέλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος τηρεί ευλαβικά το έθιμο για 33 συναπτά έτη. Και από τότε που βουτάω συνέχεια για να πάρω και ευλογία και οπότε μπορώ να το βγάλω και το σταυρό. Πέρασα πρόσφατα ένα πρόβλημα υγείας και το είχα τάμα να βουτήξω και φέτος. Είτε είχε κόσμο, είτε δεν είχε κόσμο, εγώ θα βουτούσα κιόλας. Στη συμπρωτεύουσα, όπου παρατηρείται ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, οι εκδηλώσεις για τον αγιασμό των υδάτων πραγματοποιήθηκαν κανονικά με τήρηση των μέτρων και τη δέουσα λαμπρότητα. Η σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας ας αποτελέσει αφετηρία για καλύτερες και πιο φωτεινές μέρες για την πατρίδα μας, τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Καλή φώτιση σε όλες και όλους. Σήμερα εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή. Είναι η γιορτή των Θεοφανίων. Είναι στιγμή που το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς κατεβαίνει και φωτίζει τις ψυχές μας αλλά και τα σπίτια μας. Χρόνια πολλά και καλή φώτιση σε όλους. Λίγη ώρα νωρίτερα από τον αγιασμό των υδάτων, τελέστηκε η δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ανθίμου. Είναι μια μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή φώτιση σε όλους, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας, αλλά και για να οδηγήσουμε τη χώρα μας το ταχύτερο στην ανάκαμψη και στην ανάπτυξη. Σήμερα, μέρα των φώτων, καλή φώτιση σε όλους και όλες, υπομονή στις δυσκολίες και επιμονή στη δημιουργία για την πόλη και για την πατρίδα μας. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Άπαντες ευχήθηκαν ο επόμενος εορτασμός των Θεοφανίων να πραγματοποιηθεί χωρίς τον εφιάλτη του κορονοϊού που μας ταλαιπωρεί εδώ και 2 χρόνια.